Δεν είναι 3,1 βέβαια τα δις αυτή τη στιγμή και ευτυχώς δεν είναι 3,1 τα δις οι πληξιπρόθεσμες υποχρώσεις προς την ΔΕΗ. Και κάθε εβδομάδα βλέπω ότι αυξάνονται και μερικά, ας πούμε, εκατομμύρια. Δεν ξέρω πώς τα μετράτε και με τι άνεση τα προσεγγίζετε τα εκατομμύρια, αλλά δεν είναι τόσα. Αντίθετα, υπάρχουν θετικά σημάδια όταν αυτή τη στιγμή ένα ποσό της τάξης του πάνω από μισό δισεκατομμύριο έχει ενταχθεί και εξυπηρετείται από αυτά τα ποσά με βάση την τελευταία ρύθμιση των 36 δόσεων, χωρίς προκαταβολή. Και αυτό ήταν μια κίνηση η οποία και τον κόσμο ανακούφισε, αλλά αυξάνει και την ρευστότητα της ΔΕΗ.